Μέσα από το ψάξιμο διαπίστωσα κάποιες παρατυπίες από το Δήμο απέναντι στην οικογένειά μας που όταν μπορούν να κάνουν κάτι τόσο μικρό, πόσο εύκολα θα κάνουν για κάτι μεγάλο, με μεγαλύτερο συμφέρον για αυτούς. Τι συμβαίνει άραγε στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου? Φάκελοι εξαφανίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ηρακλειώτης Χρήστος Κουνδουράγης, που το τελευταίο διάστημα αυτός και η μητέρα του που πάσχει από λευχαιμία έχουν πέσει θύματα της απόλυτης γραφειοκρατίας σε Δημόσιο και Δήμο Ηρακλείου. Και αυτό γιατί, ενώ η μητέρα του διαθέτει μέσω οικοδομικής άδειας και άδειας χρήσης του ισογείου γκαράζ στην οδό Εμμανουήλ Καστρινάκη ελεύθερο χώρο πάρκινγκ, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και της Πολεοδομίας δεν την αφήνουν να βάζει το αυτοκίνητό της μέσα στον γκαράζ. Και όχι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι το γεγονός πως εν μία νυχτή δόθηκε εντολή παρανόμως, όπως καταγγέλλεται, να σβηστεί και η σχετική διαγράμμιση έξω από το σπίτι της, την οποία προηγούμενα έτη είχε εγκρίνει ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου μετά το αίτημά της. Ήρθανε από μία υπάλληλο προϊσταμένη του Δήμου, συνεργείο, μέσα στο βράδυ, 7 η ώρα τα ξημερώματα. Εν μία νυχτή, έτσι. Ναι, και σβήσανε την νόμιμη διαγράμμιση που έχουμε από χαρτί του Δήμου, από την ίδια τεχνική υπηρεσία που πρέπει να διατηρεί το φάκελο, το 2006. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας. Ναι, από το 2006. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι άδεια οριζόντια σήμανσης εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, που μας εκδόθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου το 2006, της οποίας εγώ ίδιος προσκόμισα. Και εδώ πέρα είναι η χρήση του χώρου του συγκεκριμένου στην Εμμανουήλ Καστρινάκη 8. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο, έτσι. Ναι, ναι. Που εδώ πέρα γράφεται πολύ καθαρά, ορίζει ότι υπάρχει και χρήση ισόγειου γκαράζ. Χαρακτηριστική και η επιστολή του γιου της ηλικιωμένης με αποδέκτη το Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, που κάνει λόγο για παράνομες διαδικασίες εκ μέρους υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με συγκεκριμένο πολίτη που διαμένει σε παρακείμενη κατοικία στην οδό Εμμανουήλ Καστρινάκη. Η κυρία Π.Χ. μαζί με την κυρία Σ.Π. και ο κύριος Δ.Μ. με ταλαιπωρούν εδώ και μήνες παρανόμως και καταχρηστικά, κάνοντας διάκριση πολιτών, εξυπηρετώντας το δικηγόρο και γείτονα της μητέρας μου, κύριο Κ.Π. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, ως άμεσους προϊσταμένους, να επιβληθούν στο προσωπικό τους και να επιφέρουν τις ποινές που πρέπει στους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Αλλά δεν σας συμφέρει, καθότι από την αρχή, αντί να κάνετε έλεγχο όπως πρέπει από τον νόμο, σβήσατε παράνομα τη διαγράμμιση που νόμιμα είχαμε με άδεια και εμπλέξατε τη δημοτική αστυνομία με κρατικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν νόμιμη υπόσταση, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας σας και δημιουργώντας εντυπώσεις. Να ενημερωθεί ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος που από σήμερα και από την Παρασκευή τους έχουμε εμπλέξει στο παιχνίδι, γιατί δεν βγάλαμε άκρη μέχρι τώρα ένα χρόνο με τους εντεταλμένους προϊσταμένους των τμήματων. Ο Γολγοθάς όμως της οικογένειας δεν τελειώνει εδώ, αφού στην προσπάθειά τους, όπως καταγγέλουν, να βγάλουν άκρη στην τεχνική υπηρεσία, διαπίστωσαν πως ο φάκελός τους είχε εξαφανιστεί ξαφνικά από τα αρχεία της υπηρεσίας. Ο φάκελος της άδειάς μας 5426 από την τεχνική υπηρεσία χάθηκε, όπως μας λέτε, και στον αριθμό πρωτοκόλλου 88956161018 με υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Επειδή προσωπικά οι τώρα υπηρεσίες του Δήμου εκτός από την πολεοδομία δεν λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά την ταλαιπωρία του, θα συμβούλευα τον κύριο Δήμαρχο καθώς και αντιδήμαρχο της τώρα τεχνικής υπηρεσίας, σαν άμεση προϊστάμενη, να πραγματοποιούσαν έναν έλεγχο στους εμπλεκόμενους από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υπόθεση αυτή, καθώς και για τον τρόπο που χάθηκε ο περιβόητος φάκελος. Αντί, όπως ορίζει ο νόμος, να ξεκινήσει τη διαδικασία να ξαναδημιουργήσει το φάκελο που χάθηκε από την υπηρεσία της, από τις αποστολές. Ναι, ξαφνικά. Που όπως γράφει το χαρτί, οφείλει να διατηρεί. Και έχει κοινοποιηθεί στη Δημοτική Αστυνομία και στη Λιανική Αστυνομία Τμήματος Ρωσίας από το 2006. Μου ζητάει να της καταθέσω χαρτιά καθημερινά, ακόμα και με έγγραφα από το Δήμο, με πρωτόκολλο και με στρογγυλή σφραγίδα, ότι είμαι υποχρεωμένος να της προσκομίσω καινούργια συμβολογραφική πράξη και μου ανακαλεί οτιδήποτε κάνω.